Ελλάδος, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία προσήχθη για επετεία. Και αυτό είναι το θέμα που θίγουν τώρα και οι μουσικοί, όχι μόνο τον δρόμο φυσικά, αλλά και η Ένωση, ζητούν να εξαιρεθούν από την διάταξη αυτή, να μην θεωρούνται δηλαδή οι άνθρωποι επέντες, να αλλάξει η τροπολογία για να μπορούν να είναι στο δρόμο και να κάνουν αυτό που αγαπούν, να παίζουν μουσική, καθώς δεν είναι μόνο επειδή, κύριε Στρεμβουδάκη, καλημέρα σας. Θα δώσω και το λόγο στον κύριο Στρεμβουδάκη. Καλημέρα σας, είναι καταρχήν έτσι όπως τα λέω, έτσι έγινε το περιστατικό. Ναι, περίπου έτσι έγινε το περιστατικό, με την έννοια ότι μην προσωποποιήσουμε την αντίθεσή μας με την αστυνομία, δεν είναι κάτι που το θέλουμε. Είναι μια συνήθες διαδικασία λόγω του νομικού πλαισίου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, της ανυπαρξίας του νομοθετικού, υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά ένα νομοθετικό βλέπουμε κενό. Βλέπουμε πλάνα τώρα, υπάρχει, με συγχωρείς εδώ Λία και από το Δημήτρο Ζερβουδάκη, απλώς επειδή μας δείχνουν τώρα πλάνα, προφανώς είναι η κοπέλα, έτσι. Από την πλατεία Αριστοτέλους. Σας διέκοψα, συνεχίστε. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό. Όχι, 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 είναι δικό μας τώρα. Είναι απλώς εμείς αφνικόνες, δεν έχετε. Δεν το γνωρίζω αν είναι η κοπέλα που εξήλυφε. Ναι. Κοιτάξτε εδώ, χαρά, μου περνάνε τα πιτσιρίκια. Είναι ένα σχόλιο, πάει μάλλον βόλτα, είναι ωραία η ημέρα. Αν θα δείτε στο τζάμι του συλλόγου μας, υπάρχει ακόμα η εκδήλωση που κάναμε πριν 2 χρόνια. Σχετικά με το ίδιο θέμα, σχετικά με τη μουσική στο δρόμο. Είχε γίνει μια πραγματικά μεγαλειώδης εκδήλωση στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου παλέψαμε για να ξεκινήσει η αποδόμηση ενός μεταξικού νόμου, ο οποίος μας ταλαιπωρεί. Ξέρετε, εφαρμόζεται κατά το δοκούν και με υπερβάλλοντα ζήλο πολλές φορές από αστυνομικά όργανα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι εσωτερική οδηγία από την αστυνομία αυτό. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς αυτά. Έχει δηλαδή εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν νόμο κάτι ανάλογο. Να... Έχει ξανασυμβεί προσφάτως κάτι ανάλογο? Βεβαίως. Βεβαίως. Mm-hmm. Βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει όπως εμάς, δικό μας μέλημα είναι να γκρεμιστεί αυτός ο νόμος. Και ξέρετε, δεν μπορούμε να μιλάμε για την επαιτία. Ίσως σαν σωματείο να έχουμε μια άποψη για το ποια είναι η αιτία που δημιουργεί την επαιτία. Αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διασφαλίσουμε τον κλάδο μας και τα νέα παιδιά που βρίσκονται καθημερινά στον δρόμο, φοιτητές, μαθητές των μουσικών σχολιών και όχι μόνο αυτό, παλέμαχοι μουσικοί που έχουν βρεθεί εκτός εργασίας, να μην διώκονται όπως σε όλο τον κόσμο, όπως όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Θέλουμε να γκρεμιστεί ο νόμος άμεσα. Εχθές είχαμε μια εξαιρετική πρωτοβουλία από 41 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Με επικεφαλή στον Νίκο Παρασκευόπουλο, τον κύριο Παρασκευόπουλο, εδώ, βουλευτή Θεσσαλονίκης. Έγινε κοινοβουλευτικό ερώτημα, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί και άμεσα από ό,τι έχουμε μάθει. Εμείς προχωράμε συντεταγμένα σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, Παύλα Γιορτής. Την έχουμε ονομάσει Άιχη Μουσική Διαμαρτυρία, στο σημείο που προσήχθη η κοπέλα. Και θα πάμε συντεταγμένα με αισθητική και αγάπη για την τέχνη μας. Κύριε Ζερβουδάκη και Λία, μπορείτε να μας δώσετε και τη συνέχεια, αν την γνωρίζετε, παρακαλώ πολύ. Ξέρω ότι έχετε επιστροφή και αυτό είναι λίγο, σας μπερδεύει, γιατί έχει μια καθυστέρηση. Αλλά θα θέλαμε να μάθει. Ωραία, προσήχθη η κοπέλα, η μουσικός. Τι συνέβη στην συνέχεια, ποια είναι η διαδικασία, τη γνωρίζουμε? Κοιτάξτε, η διαδικασία τώρα έχει παγώσει. Έχει παγώσει. Ενώ στην αρχή υπήρξε ένα ζήτημα για μήνυση από την πλευρά της αστυνομίας, τώρα αυτό το πράγμα έχει ανασκευαστεί και έχει ανακληθεί. Οπότε... Να πω μόνο, κύριε Στρεμβουδάκη, συγγνώμη για την παρέμβαση, ότι είχαμε ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, αφού είχαμε όλα αυτά τα δημοσιεύματα, ότι προσήχθη, έγινε εξακρίβωση στοιχείων και στη συνέχεια φεύγηκε ελεύθερη. Ρωτήσαμε για ποιο λόγο προσήχθη, δηλαδή μου έκανε εντύπωση για ποιο λόγο πήγε στην αστυνομία αυτή η κοπέλα, για ποιο λόγο οι αστυνομικοί την πήγαν στο αστυνομικό τμήμα. Δεν είχαμε μια ακριβή αλήθεια, μια απάντηση ακριβώς στο τι συνέβη. Και σίγουρα δεν κατατέθηκε μήνυση τελικά, κύριε Στρεμβουδάκη, αλλά ούτε ήταν και σύλληψη. Από ό,τι ξέρουμε, δεν έχει κατατεθεί τελικά μήνυση για κανέναν λόγο. Πρέπει να σας πω ότι εκτός από τις κατηγορίες επαιτίας ενίοτε, έχουν υπάρξει κατηγορίες για κατάληψη δημόσιου χώρου από έναν μουσικό που παίζει στον δρόμο, αστεία πράγματα. Και το χειρότερο απ' όλα, αν μπορείτε να το φανταστείτε, για κάτι τρελό θα σας πω τώρα, μη καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων.
Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι αστειότητες. Εντάξει. Πρέπει να, ακριβώς. Πρέπει να ρυθμιστεί μια και καλή, να τελειώνουμε με αυτό το μεταξικό νόμο, να γκρεμιστεί για να μπορέσει να ανθίσει η νεολαία, ο νέος κόσμος που είναι έξω και παίζει και τραγουδά, εξανθρωπίζοντας το βάρβαρο αστικό τοπίο της πόλης μας. Όπως συμβαίνει και σε όλες τις πόλεις και τα μεγάλα κέντρα και της Ευρώπης, και θαυμάζουμε πολλές φορές ταλέντα που πραγματικά και έχουν προκύψει και ταλέντα έτσι στο εξωτερικό μέσα από αυτή τη διαδικασία και τους έχει δοθεί ευκαιρία και να κάνουν και κάτι περισσότερο από έναν τυχαίο που περνάει και είναι μέσα στο χώρο της μουσικής. Ναι. Να σας πω λίγο κάτι. Εντάξει, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά δεν είναι το προέχον ζήτημα για μας. Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε εμείς είναι η ανάγκη του κόσμου να εκφραστεί δημιουργικά και το δεύτερο βέβαια είναι και μια συνθήκη βιοπορισμού για πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως το λέω γλαφυρά, δεν θα σταματήσω να το λέω, δεν μπορούμε να βάλουμε τώρα ταμιακή μηχανή στα κάλαντα. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Εντάξει. Εντάξει, υπάρχει μια ευαισθησία στη Θεσσαλονίκη, έχουμε διαπιστώσει. Μην δίνετε ιδέες, κύριε Σαλονίκη. Μία είναι η μουσική του δρόμου, μία είναι ο Καστανάς, κάτι περίεργο συμβαίνει. Σαν να μην υπάρχει άλλη παραβατικότητα στην πόλη για να εντοπίσουν οι αρχές. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή και εμείς σαν Θεσσαλονικοί θέλουμε την πόλη μας πίσω, αν το θέλετε και αυτό θα το πω έτσι με παρησία πραγματικά, δεν θα αφήσουμε αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, συντεταγμένοι, πραγματικά θεσμικά κινούμεθα και αύριο έχουμε την γιορτή μας κάτω στην Αριστοτέλους. Ήταν για να γκρεμίσουμε σαφές αυτό το νόμο. Ωραία. Φάντασμα. Ωραία. Από τα χρόνια. Ωραία. Του Μεταξά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαρκουδάκη. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Την καλημέρα μας. Μεγάλη κουβέντα. Θέλουμε την πόλη μας. Εμείς σας ευχαριστούμε για τα ανακλαστικά. Θέλουμε την πόλη.